Ομάδα, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Bulk Daily Video. Πάμε να ξεκινήσουμε πίνοντας δύο ποτήρια νερό και κάνοντας like εσύ και subscribe. Παράλληλα, φτιάξουμε και ένα ρά. Πολύ γρήγορα. Και να σου πω ότι γύρω 97 κιλά. Και χθες, επειδή πήγα στο βίντεο για νόμπα και γενικά η φάση ήταν λίγο περίεργη, άρχισε ένα γεύμα. Δυσκολεύτηκαν αυτά τα γεύματα μου. Που είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Ενώ το έπαιζα μάγκα. Ότι τα τρώω εύκολα κλπ. Πάρ' το τώρα. Τα λάβε στην πάθα μου. Κατάλαβα να λες. Φάμε την πρωινάρα μας. Σήμερα έχουμε πίσω πόδια στο νέο γυμναστήριο. Θα δούμε και τι οργανάκια έχει για πίσω πόδια. Και σας έχω υποσχεθεί να σας δείξω το μεταπροπονητικό μου σήμερα. Οπότε δεν θα πούμε πολλά για το πρωινό. Για να δείξουμε το μεταπροπονητικό. Ωστόσο, να ξέρετε ότι όλα τα προϊόντα μου είναι από gymbeam.gr και αν θες να με στηρίξεις και να λάβεις έκπτωση και να πάρεις ό,τι γουστάρεις από το site, έχει 5.000 διαφορετικά προϊόντα. Βάλε στο τέλος της παραγγελίας σου στο gymbeam.gr τον κωδικό έκπτωσης Γιαννέλης5. Και έκπτωση και με στηρίζεις. Σοκολατένια βρώμη εννοείται. Ξέχασα να πάρω πολλές τέτοιες γάμο. Και θα μου τελειώσει τώρα και... με κουπί. Οπότε βάζω μισή-μισή. Καναλέτσα, καναλέτσα και η Λάνης, η μόνη καλή κανέλα, οι άλλες είναι χημεία. Γλυκαδικό, αλάτι, και ένα ολόκληρο. Έλα ρε μαμά. Α, εντάξει. Μικρό το κακό. Νομίζω. Ναι. Πας αυτό εδώ, το βάζεις. Παίρνεις αυτό μέσα. Στη γύρω. Και blender. Blunter. Blunter. Σοκολατένιο φουρ! Μπορείτε να μειώσετε τα σκουράδια και να βάλετε Just Whey Protein Milkshake σοκολάτα να πάθετε πλάκα. Ωραία. Ωραία. Φτιάξουμε και τα toppings. Toppings. Σώθηκα με αυτή τη σοκολατένια βρώμη. Σώθηκα πραγματικά.
Δίνει φουλ γευσάρα. 150 γραμμάρια στεναχωρημένης μπανάνας. Πολύ στεναχωρημένη όμως. Πάρα πολύ στεναχωρημένη. Ωραία φίλε, σκοτωθούμε εδώ πέρα. Κάτσε τη ζυγαριά. Και γενικά να παίρνετε τις βιολογικές από το Lidl είναι τελείως. Η πρώτη δεν ήταν από το Lidl, αυτή νόμιζα. Τώρα να απαντήσω σε ένα σχόλιο που μου κάνατε ότι είναι λάθος αυτό που είπα για τη διατροφή, ότι πρέπει να είναι ζυγισμένα όλα κλπ. Και να μην μετράς και τέτοια. Άμα δεν ξέρεις πόσες θερμίδες έχεις διατήρηση και πόσες έλλειμμα και αυτά πλεόνασμα, θα τρως κουτουρού και τζάμπα κάνεις διατροφή, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Το να τρως μεγάλες ποσότητες ή μικρές σε υγιεινές τροφές δεν λέει κάτι. Άμα δεν είσαι σε πλεόνασμα ή σε έλλειμμα, ανάλογα με το στόχο σου, κουτουρού κάνεις. Προφανώς και πρέπει να μετράς θερμίδες. Προφανώς το α και το μέγα. Τέλος μάγκες μου. Αν θέλετε να ακούσετε αυτά που λέω και να τα δοκιμάσετε και να δείτε το αποτέλεσμά σας, αλλιώς του κεφαλιού σας. Έχω φάει ένα εκατοχίλιαρο στα γυμναστήρια και έχω φάει ένα εκατομμύριο κοτόπουλα. Τι να πω. Και διατροφές 11 χρόνια. Τώρα από και πέρα ό,τι θέλετε εσείς, απλά εγώ απαντάω με την καρδιά μου αυτό. Φυσικό βούτυρο. Βιολογικό. Τέλος του φυσικού βούτυρου. Και κάνουμε, βάλουμε και μελάρα. Μελάρα. Πάμε λίγο μελάρα. Ωντεγιο. Πάμε. 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 Τέλεια! Αναποδογυρίζουμε όταν θα δούμε φουσκαλίτσες. Δείτε τι ωραίο που είναι, παιδιά. Δείτε τι ωραίο. Δείτε, το κάνεις έτσι. Το κρατάς όση ώρα θες, πλακάμα. Γρήγορα πρέπει να το κάνεις. Παπ! Πάμε να ξεκινήσουμε. Για να δούμε τι κάναμε. Με σοκολατίνια βρώμη γίνεται έπος. Έπος! Θέλω οπωσδήποτε να αλλάξω σπίτι, παιδιά. Η κουζίνα αυτή δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Δεν μπορείς να κάνεις με τίποτα βίντεο μαγειρικής. Αλλά ποιος παίρνει στη διαδικασία της μετακόμισης πάλι. Να μου πεις δεν έχω και πολλά επίπλα. Έμισε τα. Ξέρω εγώ. Ω, τι ωραία κατεβαίνει. Γεια. Χθες εδώ μεταξύ πρώτη φορά πήγα γυμναστήριο απόγευμα και δεν είχε ρεύμα. Ευτυχώς είχα όμως τρικέφαλα, ευτυχώς έκανα όμως τέλεια και μετά δεν είχα καθόλου ρεύμα για τρικέφαλα, οπότε έλουσα.
Τώρα 28 ή αύριο πρέπει να βρω γυμναστήριο. Όπου και να είναι στην Αθήνα θα πάω. Και εννοείται θα ανεβάσω daily. Και Κυριακή πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε ένα βιντεάκι για το κανονικό μας καναλάκι. Που έχουμε cheat meal. Και όπως μου είπε ο προπονητής μου, όταν έχεις τόσες θερμίδες όλη τη βδομάδα και είσαι σκασμένος, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα challenge, ξέρω εγώ, φαγητού. Έχει δίκιο. Γιατί τη Δευτέρα θα σας ανεβάσω ένα ωραίο βίντεο με φαγητό και σκέφτομαι να κάνω κάτι πιο extreme τώρα. Τώρα που είμαι στον όγκο και με παίρνει λίγο περισσότερο δηλαδή. Ένα tip στη γράμμαση τώρα που μου έσκασε. Λοιπόν, όταν είσαι σε έλλειμμα και κάνει και σου είχε ο προπονητής σου ή η διατροφή σου ένα cheat meal την εβδομάδα και εσύ σε αυτό το cheat meal πας και τρως 4 μπέργκερ, 5 παγωτά, 2 βάφλες, θέλω να πω ότι τρως μεγάλες ποσότητες, δεν θα δραμώσεις ποτέ, ποτέ όμως. Γιατί αυτό? Γιατί ό,τι θερμιδικό έλλειμμα είχες όλη την εβδομάδα, το πήρες σε ένα γεύμα, ρε φίλε. Πήρες δηλαδή όλο το έλλειμμα της εβδομάδας και το πέρασες σε ένα cheat meal. Δεν θα γραμμάσεις ποτέ. Οπότε, εάν είσαι από αυτούς που όταν κάνουν cheat meal τρως τον καραπάτο σου, το cheat meal δεν είναι για σένα, bro. Δεν είναι για σένα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, μην κάνεις cheat meal. Μέχρι να πιάσεις το αποτέλεσμά σου, το condition που θες, μην κάνεις cheat meal. Από εκεί και πέρα, ένα normal γευματάκι τη βδομάδα, π.χ. εκεί που έτρωγες στο βράδυ ρύζι με κοτόπουλο, ξέρω τι είχες στη διατροφή σου, το αφαιρείς και φάει ένα μπέργκερ με πατάτες και ξέρω εγώ μια μπάλα παγωτό. Μια χαρά είναι. Ψυχολογία, παίρνεις και την νοστιμιά και ως εκεί. Και δεν θα σε πάει σχεδόν καθόλου πίσω. Καθόλου έτσι. Εάν δεν κάνεις προετοιμασία για αγώνες, έτσι. Αυτά. Το κακό είναι ότι όταν κάνουμε cheat meal, πέφτουμε με τα μούτρα επειδή είμαστε τόσο καιρό σε έλλειμμα, πεινάμε και βλέπουμε κάτι νόστιμο και... και τον πίνουμε. Και πολύ σημαντικό, το cheat meal να μην γίνεται ποτέ cheat day. Κανονικά τα γεύματά σου, απλά φέρεις ένα γεύμα και βάλε ένα της αρεσκίας σου, αυτό. Λοιπόν, μάγκες μου και κουκλάρες, ένα αξεσοράκι, έβαλα ό,τι βγήκε μπροστά μου, το οποίο μου κάνει, δες εδώ τι κάνει το μασέρ. Τι ζούμε ρε φίλε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό με τα ρούχα που γίνει, δηλαδή πρέπει να πάρω full extra large, αλλά τι φάση τώρα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι έχει φουλ υγρασία και έχω 2,5 μέρες τα ρούχα απλωμένα και δεν έχουν θερμώσει. Οπότε λογικά δεν θα έχω τι να βάλω αύριο. Τώρα, πρέπει να κουρευτώ οπωσδήποτε. Επομένως, όταν τελειώσω το περπάτημα, φεύγω κατευθείαν για κούρεμα. Καλυθέα, ξέρεις το φιλαράκι. Και να πάω και ένα σούπερ μάρκετ στο Lidl απέναντι, γιατί αύριο και μεθαύριο είναι κλειστά για να μην ξεμείνω. Ταυτόχρονα ψάχνω και γυμναστήριο στο Instagram για αύριο που θα είναι κλειστά για να κάνω προπόνηση πλάτης βίντεο με τον Λιώτη.
και ευελπιστώ να βρω. Και Κυριακή θα γυρίσουμε άλλο βίντεο για το κανάλι. Το κλείσαμε. Για το άλλο κανάλι. Οπότε, αυτά. Δυνατές μέρες προβλέπονται. Τι έχει εδώ. Τώρα που περπατάω πάλι μου άνοιξε η όρεξη. Είδατε που βοηθάει το αερόβιο. Όσοι δεν μπορείτε να φάτε. Είδα κάτι παιδάκια εδώ τώρα, αλλά πιο δίπλα που με χαιρέτησαν στον Μπουγατσαζίδικο, Χαρίνγκον Μπουγάτσα, και μου θύμισαν εμένα. Κάθε πρωί, Σαββατοκύριακο, Ανατολή, Ξάνθη, Μπουγάτσα κοιμά εννοείται. Όταν λέμε Μπουγάτσα εννοούμε κοιμά, όλα τα άλλα λέμε Μπουγάτσα. Και Μίλκο. Και μετά πλύνω κορδέλο. Όχι. Λοιπόν, πήγα πάνω, πήγα λίγο τουαλέτα. Λογικό. Θα πάρω το μηχανάκι μου, κρανάρα, και πάμε να κουρευτούμε. Και μετά θα πάω γενική ταχυδρομική. Με περιμένει ένα δέμα, μποξεράκι και κάλτσες από Gym Vivo. Πάμε λίγο! Καλησπέρα, πρωί. Τώρα είναι 11 παρά. Κάπου τόσο. Άιντε! μη καπνίζεις ρε! Γιατί ρε! Τι καπνίζεις ρε, μπορώ, θα πεθάνεις! Τι να κάνω! Σκοτώνει το κάπνισμα! Θες με τον αδερφό σου ήμουν! Έλα! Θες με τον αδερφό σου ήμουν! Κάτι είδα! Καλημέρα! Τι κάνουμε, όλα τα έξι! Ωραίος, είσαι έτοιμος! Έτοιμος! Ωραίος! Το κουρέασμα αυτός είναι εμένα βασικά! Πιέστε το χυμό σου. Λοιπόν, καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι. Κοντά. Μπρο, κάναμε ωραίο. Δυνατός. Ευχαριστώ, μπρο μου. Thank you very much. Black Lodge, Καλυθέα. Μάγκες not sponsored, αλλά είμαι υπερευχαριστημένος με το κούρεμα εδώ, οπότε έρχομαι και στηρίζω τα παιδιά. Είναι και γυμναστηριακός. Λοιπόν, ήρθα Lidl, δεν χρειάζομαι κάτι, αλήθεια είναι, αλλά για να μην ξεμείνω, θα δω μήπως πάρω κάτι τελευταία στιγμής. Δύο iceberg. Λεμόνια πρέπει να έχω. Και μόλις ακούσατε ότι και την Κυριακή θα ανοιχτώ και τζάμπα ήρθα. Δεν νομίζω ότι θέλω κάτι άλλο. Πρώτη φορά μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω μόνο τόσα λίγα πράγματα. Μπαίνουμε και γενική να πάρουμε το δέμα μας. Βάλουμε ωραίες καλτσούλες. Φεύγουμε. Μάγες, μπήκα σπίτι και κάνουμε unboxing μαζί, γιατί πραγματικά έχω ξεμείνει από κάλτσες και τα χρειαζόμουν φούλα. Έλα ρε κομματάρα. Και σουσουνάκια και άλλο χρωματάκι ωραίο και ποξεράκια πορτοκαλί.
Άντε, ωστόσο, όταν πηγαίνω προπόνηση ποδιών, όπως σας έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο, ο προπονητής μου έχει βάλει 3 φέτες toast με 30 γραμμάρια μέλι. Οπότε ναι, θα κάνουμε αυτό το γαμάτο γευματάκι, παιδιά. Πάρουμε το μελάκι μας και θα βάλουμε 30. Οπότε καταλαβαίνετε, θα πάω με ένα γεύμα. Γιατί είναι νωρίς, έχω όρεξη, ξεμπερδέψουμε κιόλας και θα δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό. 30! Απολαυστικό είναι αυτό. Και ένα γραμμάριο αλάτι που θα βάλουμε στο νητρικό. Άιντε, yes. Αυτό είναι το pre-workout. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ενώ κάθε μέρα συμμαζεύω, κάθε μέρα γίνεται χαμός εδώ μέσα. Oh my god, λοιπόν, πάμε να φάμε. Πήρα ψωμί, toast, ψύχα, χωρίς ψύχα. Αντί για. Πολύ ωραίο. Το είδα και στο ψυγείο το ψωμί και είναι παγωμένο. Πολύ δυνατό. Και σε μισή ώρα θα πάω προπόνηση. Σύντομα θέλω να σας κάνω και full day of fitting, φίλε, για το άλλο κανάλι. Αλλά πότε. Τέλειο, Σήμερα χάθηκε η μπάλα, μάγκες. Έξω, άπλυτα. Εδώ, δέματα. Εδώ, χάος. Εδώ, μικρόφωνα, χάος. Λάτζα, χάος. Πλυντήριο, χάος. Σήμερα χάθηκε η μπαλίτσα. Τέλος πάντων, εν τέλει θα πάρω μια δόση νητρικό θεόρ. Ωραία, φίλε. Περιμένετε. Με ένα γραμμαριάκι αλάτι. Κατέψουμε με ό,τι βρούμε. Σήμερα χάθηκε η μπάλα. Και στην υγειά μας. Τώρα που πήγα να κάνω edit, έσβησα όλα τα αρχεία, όλη την προπόνηση ποδιών που έβγαλα σήμερα, καθυστέρησα όλα τα γεύματά μου για να σας τη δείξω και κατά λάθος τα έσβησα. Να κλάψω τώρα. Τι να πάω, τι να κάνω. Καλά πήγε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, όταν κάνεις πολλά πράγματα, κάπου το λούζεις. Θα προσπαθήσω να τα φτιάχνω καλύτερα κάπως. Να τα προγραμματίσω καλύτερα. Αν θέλετε κάντε like, subscribe. Πάει προπόνηση, πήγε άπατη. Αυτά. Το μεταπροπονητικό ανέβηκε σε story, όποιος θέλει, με ρωτούσε χθες.